Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα. Ηλιόλουστη μέρα, πανέμορφη ημέρα. Καλοκαιρινή θα έλεγα. Ευκαιρία να καθαρίσουμε τα κλουβιά μας. Επειδή βρισκόμαστε στην περίοδο της πτερόρειας, έχουν εξασθενήσει αρκετά οι οργανισμοί των καναλιών μας και όχι μόνο, και θα χρειαστεί να τα βοηθήσουμε. Να τα βοηθήσουμε με φυσικές τροφές. Δεν θα χρειαστεί να βάλουμε κάποιο φάρμακο, δεν χρειάζεται, όπως έχουμε πει. Φτερόρια είναι, θα περάσει. Σήμερα θα δώσω βότανα στα πουλιά, και μάλιστα τι βότανα, φρέσκα βότανα, από αυτά που έχω στις γλάστρες που βλέπετε πίσω μου, τις γλάστρες. Έχω παρέα και το λιβίσκο μου, έτσι. Ωραίο λουλουδάκι, πανέμορφο. Λοιπόν, θα τα δώσουμε αυγό βραστό, επειδή βρισκόμαστε όπως είπα στην πτερόρεια, τις κλασικές τροφές, τους σπόρους, πλήρες σπόρους, και θα δώσουμε και βοτανάκια αυτή την περίοδο για να βοηθηθεί πάρα πολύ το ανοσοποιητικό του σύστημα και να πάρουν τα πουλιά τα πάνω τους. Να βγει πιο γρήγορα το τρίγωμά τους, πιο δυνατό, πιο λαμπερό, πιο γυαλιστερό, πιο όμορφο και πιο έντονο στους χρωματισμούς. Πάμε να δούμε τα τρία βοτανάκια που έχω εγώ εδώ. Μπορείτε να έχετε όσα θέλετε εσείς στις γλάστρες σας, πάντα να έχετε φρέσκα βότανα. Δεν είναι τίποτα, βάλετε 5-6 γλαστρούλες με βοτανάκια, διάφορα, και να δίνετε στα πουλιά σας, έτσι, φρέσκο βότανο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι βότανα θα δώσω σήμερα στα καναρίνια. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία βοτανάκια μας εδώ πέρα. Το πρώτο είναι το γνωστό δεντρολίβανο. Λέμονο θύμαρο. Και μελισσόχορτο, το οποίο έχει ξεραθεί, αλλά υπάρχουν. Βγάζει από κάτω, όπως βλέπετε, φρέσκα φυλλαράκια, μυρωδάτα, ωραιότατα. Και πάμε να κόψουμε μερικά κλαδάκια τώρα από αυτά τα τρία είδη βοτάνου, να τα δώσουμε στα πουλιά μας, να δούμε τι θα φάνε. Θα τα κάνουμε ένα πολύ καλό πλύσιμο. Βέβαια βότανα είναι, δεν σηκώνουν λιπάσματα κτλ, αλλά να διώξουμε λίγο τις σκόνες και το χώμα, γιατί πολλές φορές από το πότισμα πετάγεται το χώμα, πάει πάνω στα φυλλαράκια. Καλό είναι να μην το έχουμε πάνω, να είναι καθαρά δηλαδή για τα πουλάκια μας. Όπως εδώ αυτό το φύλλο τώρα θα το αφαιρέσουμε, γιατί όπως βλέπετε είναι άρρωστο. Θα κρατήσουμε τα καλά τα φύλλα από τα βότανα και πάμε να τα βάλουμε στο κλουβάκι να φάνε.